Και για τα δύο θέματα μαζί, και για το πρόγραμμα εκτελεστών έργων την τροποποίηση, αλλά και για τον προπολογισμό τη Περιφέρειας Αττική του έτου 2024. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε όλα όσα έχουμε συζητήσει κατά τη διαδικασία συζήτηση του προπολογισμού. Ωστόσο, όμω, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πολιτικό προσανατολισμό των έργων παραμένει ίδιο χρόνο με το χρόνο και παρά τι τροποποίησει που έρχονται, αυτό δεν αλλάζει. Αφορμή για αυτό που θα πω. Πήρα από την πρόσκληση που δεχτήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα για, τα... για, την υπογραφή, την επίσημη υπογραφή, την επίσημη υπογραφή του περίφημου αστικού περιπάτου στο νότιο τομέα της Αθήνας. Στην οποία δεν παρευρεθήκαμε, όχι γιατί έχουμε κάποιο κόμπλεξ να παρευρεθούμε σε μια φωτογραφία για την υπογραφή, αλλά γιατί είναι ένα έργο το οποίο είχαμε καταγγείλει τον προσανατολισμό του Προσανατολισμό που δίνονται τα χρήματα τη περιφέρεια εκεί που πάνε και τα χρήματα του ΕΣΠΑ, ενώ τρέχουν άλλε επίγουσε ανάγκε. Ο προπολογισμό αυτού του αστικού περιπάτου, αν πάμε σε συγκεκριμένη περιοχή, θα δούμε ότι δεν έχει ανάγκη ενό τέτοιου έργου. Είναι μια περιοχή που έχει ήδη περίπατο. Ξεκινά από το Φάληρο, συνεχίζει, φτάνει μέχρι το Ελληνικό. Δεν είναι καμία περιοχή σαν αυτές που είχαμε πάει στο Μενίδη ή στην περιοχή που σα καταγγείλαμε πριν εδώ πέρα δίπλα. Ο προϋπολογισμός είναι 19 εκατομμύρια. 19 εκατομμύρια που θα τρέξουν γρήγορα και θα μπουν στα ταμεία των εταιριών για να γίνει αυτό το έργο. Και την ίδια στιγμή η πίστοση του έτους 2024 για όλα τα αντιπλημμυρικά στην περιφέρεια Αττικής δεν ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια. Αυτό, σύμφωνοι, αυτό δεν είναι ζήτημα προσανατολισμού των έργων προσανατολισμού των χρημάτων και που δίνονται. Ενώ έχουμε επίγοντα ζητήματα, άμεσα ζητήματα που πρέπει να λυθούν στην περιφέρεια Αττικής για να προστατευτούν ζωές, για να προστατευτούν κατοικίες, για να προστατευτούν πόλεις ολόκληρες, την ίδια στιγμή τρέχουν πολύ γρήγορα έργα που έχουν ενδιαφέρον συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν μπει και έχουν πάρει τα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, Συγκεκριμένοι όμιλοι που έχουν μπει και έχουν μοιραστεί την πίτα. 2 δις 10 όμιλοι. 2 δισεκατομμύρια δέκα μόνο όμιλοι. Εκεί μοιράζεται το χρήμα και την ίδια στιγμή είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Και ένα από τα επίγοντα ζητήματα που βάλαμε εκτό ημερησία, φυσικά ο πρόεδρο μαζί στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, το δικαίωμα να μην το θέσει συζήτηση. Όμω Νομίζουμε ότι πρέπει να είναι ενημερωμένο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αύριο συνεδριάζει ο Έθνα. Ένα από τα επίγοντα, το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε να λύσουμε και δεν έχει λυθεί ω Περιφερειακό Συμβούλιο. οι Περιφερειακή και δεν έχει λυθεί εδώ και 20 χρόνια για τη Λίγη το Σεπτέμβρη η 20 ετή σύμβαση με το Δήμο Φιλή για τη χωματερή. Η μεγαλύτερη χωματερή τη Ευρώπη. Ο μοναδικό τρόπο που διαχειρίζεται η Αττική τα απορρίμματα τη. το Σεπτέμβριο. Και εμεί δεν πιστεύουμε ότι είναι ανικανότητα Είναι η περίφημη λογική του στρατηγικού αδιεξόδου. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Εκεί θα τα ξαναπάμε. Τι θέλετε, να γεμίσουμε σκουπίδι. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Αλλάζουν οι περιφερειακέ και αυτό το θέμα παραμένει ω έχει. Η χωματερή διονύζεται. Ο μοναδικό τρόπο διαχείριση των απορριμμάτων. Έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχη ότι θα έρθει για συζήτηση. Γι' αυτό και δεν επιμένουμε. Και εμεί λέμε ότι η καλύτερη ευκαιρία είναι το Σεπτέμβρη να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση επιτέλου σε μονοθεμα... μονοθεματικό Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Όλοι περιμένουν. Κάτοικοι περιμένουν, φορείς περιμένουν, οι γειτονιές που πήγαμε και μιλήσαμε ο Ασπρόπυργο, το Μενίδη, το Σεπτέμβριο θα πάμε στην Πετρούπολη, περιμένουν. Μονοθεματικό περιφερειακό συμβούλιο για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Πρόεδρε, θα καταψηφίσουμε τα δύο θέματα για το λόγο που εξηγήσαμε.